εκπρόσωπος του Λιβικού Εθνικού Στρατού ή αλλιώς LNA, στρατηγός Αχμέντ Αλμισμάρι, καταδίκασε ακόμα μια φορά την τουρκική επέμβαση στη Λιβύη, λέγοντας ότι απειλεί κάθε υπογεγραμμένη συμφωνία μεταξύ των φατριών της Λιβύης. Ο Αλμισμάρι ανέφερε σε συνέντευξή του στο Al Arabiya News ότι ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών στρατευμάτων βρίσκεται ακόμα στη Λιβύη. Η Τουρκία εξακολουθεί να αγνοεί όλες τις νέες εξελίξεις στη Λιβύη, σημείωσε ο Αλμισμάρι. Δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει την απομάκρυνση ξένων μαχητών και μισθοφόρων από τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των τουρκικών στρατευμάτων. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι η Τουρκία έχει μεταφέρει περισσότερους από 18.000 μισθοφόρους από τη Συρία στη Δυτική Λιβύη. Ανάμεσά τους είναι και μέλη του πρώην Ισλαμικού κράτους, αλλά και της Αλ-Κάιντα. Το παρατηρητήριο δήλωσε ότι περίπου 8.000 μισθοφόροι παραμένουν στη χώρα για να υποστηρίξουν την κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας ή αλλιώς GNA. Η Τουρκία σε πρόσφατες δηλώσεις της υποστήριξε ότι θα φύγει από τη Λιβύη μόνο αν αποχωρήσουν πρώτα όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις. Δείτε ολόκληρη την είδηση στο mshd.gr, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.